Θα ήθελα πραγματικά, φίλες και φίλοι, αγαπητοί δήμαρχοι, αγαπητοί συναγωνιστές στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, αγαπητοί υποψήφοι για το Ελληνικό Κοινοβούλιο, συμπολίτες και συμπολίτισσες, να σας ευχαριστήσω πραγματικά για τη θετική σας ανταπόκριση σήμερα να βρεθούμε εδώ στο κάλεσμα της αυτοδιοικητικής παράταξης για τη νέα αρχή για την Αττική. Επιλέξαμε τη Δυτική Αττική στο ξεκίνημα του οδηπορικού από όλους τους τομείς της Αττικής σε ένα συμβολικό χώρο του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας για να ξεκινήσουμε από εδώ την τελική φάση της προεκλογικής μας εκστρατείας για την περιφέρεια της Αττικής. Επιλέξαμε τη Δυτική Αττική, μια δύσκολη από πολλές απόψεις περιοχή, γιατί γνωρίζουμε πάνω απ' όλα ότι οι πολίτες της βιώνουν μια δύσκολη καθημερινότητα. Να ξέρετε ότι αυτή η εικόνα, αυτή η συνάντηση, αυτή η συνάθρηση θα μένει πάντα αναξίτηλη στο δικό μου μυαλό, στη δική μου σκέψη, όχι μόνο μέχρι τις 26 Μαΐου, αλλά και τα 4 χρόνια που θα είμαστε συνοδοιπόροι για να κάνουμε τη νέα αρχή για την Αττική μας. Είναι σίγουρα μια περιοχή με ιστορία και ιδιαίτερη ταυτότητα στην οποία οφείλει το κεντρικό κράτος και η περιφέρεια Αττικής να σκύψει με πραγματικό, με ουσιαστικό ενδιαφέρον, να ασχοληθεί επιτέλους με σοβαρότητα με την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων της. Φίλες και φίλοι, γνωρίζω πολύ καλά ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που βιώνουν, που βιώνουμε οι πολίτες Δυτικής Αττικής είναι καταρχήν το πρόβλημα της ασφάλειας. Ασφάλειας όχι με τη στενή έννοια του όρου που συνδέεται αποκλειστικά στο ζητήματα της παραβατικότητας και στην αστυνόμευση, αλλά με την ευρύτερη έννοια του. Οι πολίτες αισθάνονται ασφαλείς όταν γνωρίζουν πάνω απ' όλα και πέραν απ' όλα ότι ζουν σε ένα καθαρό και ανθρώπινο περιβάλλον. Όταν η οικογένειά τους έχει δουλειά για να μπορέσει να επιβιώσει αλλά και να στηρίξει τα παιδιά της και να εξασφαλίζει ένα καλό εισόδημα και προφανώς μια αξιοπρεπή επιβίωση. Όταν δεν κινδυνεύουν οι ζωές και οι περιουσίες τους από τις φυσικές καταστροφές αλλά και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Όταν τα παιδιά μας μαθαίνουν γράμματα σε σύγχρονες και ασφαλείς σχολικές αίθουσες. Όταν έχουν στη διάθεσή τους τις αναγκαίες κοινωνικές υποδομές που θα στηρίξουν την κάθε οικογένεια στη δύσκολη στιγμή. Όταν έχουν στη διάθεσή τους τις υποδομές υγείας που μπορούν προφανώς να τους διαφυλάξουν το σημαντικότερο ανθρώπινο αγαθό, που προφανώς είναι η υγεία. Όταν ζουν σε γειτονιές φωτεινές, ασφαλείς, με το κράτος διαρκώς παρόν για να προστατεύει από τα φαινόμενα των παραβατικών συμπεριφορών. Η μαγική λοιπόν λέξη, ναι, είναι ασφάλεια. Ασφάλεια, επαναλαμβάνω, με την ευρύτερη έννοια του όρου. Εγώ θα έλεγα ασφάλεια με υγιή διάθεση μέσα σε υγιείς πόλεις, σε υγιές περιβάλλον, το οποίο να δίνει την διάθεση κανείς να ζει ανθρώπινα, να ζει όμορφα, να ζει δημιουργικά και ευτυχισμένα. Και ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς του κράτους που μπορεί να εξασφαλίσει προφανώς συνθήκες ασφάλειας στην καθημερινότητα των πολιτών είναι ο θεσμός της περιφέρειας. Και στην περίπτωση της Δυτικής Αττικής, η περιφέρεια Αττικής. Φίλες και φίλοι, γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι οι διοικήσεις που πέρασαν τα προηγούμενα χρόνια από την περιφέρεια Αττικής δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι αριθμοδείχτες. Και πολύ περισσότερο, ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι η περιφέρεια Αττικής
είναι στα τελευταία βαγόνια της ανάπτυξης των περιφερειών της Ευρώπης. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι οι διοικήσεις που πέρασαν δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους. Δεν δημιούργησαν περιβάλλον ασφάλειας για εσάς τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής. Έχουν και αυτές, όπως και το κεντρικό κράτος, μεγάλη ευθύνη για τα προβλήματα που βιώνετε και βιώσατε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν τεράστιες ευθύνες γιατί σε περιόδους επίπλαστης, ίσως ευημερίας, που περάσαμε, είναι αλήθεια, και από αυτήν την περίοδο, σε περίοδους που πραγματικά υπήρχαν χρήματα για να αλλάξουν την εικόνα της Δυτικής Αττικής, δεν έκαναν επί της ουσίας τίποτα. Δεν είχαν συγκροτημένο σχέδιο, δεν είχαν όραμα, δεν είχαν ενδιαφέρον να κάνουν τη διαφορά προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Τους αρκούσε απλά να λειτουργούν ως τροχονόμοι των δικών μας χρημάτων και να έχουν που είχαν στη διάθεσή τους να χρηματοδοτούν έργα και παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστικό στρατηγικό σχεδιασμό και κυρίως χωρίς καμία αξιολόγηση αποτελεσματικότητας αυτών των έργων των παρεμβάσεων. Και αυτός είναι ο λόγος που σήμερα οι κάτοικοι της ευρύτερης Δυτικής Αττικής εξακολουθούν να βιώνουν τα ίδια ή σχεδόν τα ίδια προβλήματα που βιώναν και πριν 20 περίπου χρόνια. Δεν άλλαξε σχεδόν τίποτα προς το καλύτερο. Σε κάποιους τομείς μάλιστα πράγματα είναι χειρότερα σήμερα. Και δεν αναφέρομαι σε κάποιες πλατείες ή κάποιες σκόρπιες αστικές παρεμβάσεις που ίσως άλλαξαν προς το καλύτερο κάποια εικόνα, η οποία όμως μπορεί να χαλάσει μέσα από την μη θωράκιση των ομβρίων υδάτων που πολλές φορές δυστυχώς το έχετε ζήσει. Καλωσορίζουμε και τον βουλευτή μας εδώ της περιοχής, τον αγαπητό το Θανάση τον Μπούρα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Παρακαλώ μία θέση να. Η ουσία είναι πως η Δυτική Αττική εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί δυστυχώς το σκουπιδότοπο του Λεκανοπεδίου, να φιλοξενεί τη μεγαλύτερη, λίγα χιλιόμετρα μακριότερα από εδώ, την ανοιχτή χωματερή της Ευρώπης. Οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής ζουν πάνω σε μια υγειονομική βόμβα που απειλεί τη δημόσια υγεία. Σε αυτή την κατάσταση που αποτελεί ντροπή για ένα ευρωπαϊκό κράτος και μια ευρωπαϊκή περιφέρεια, δεσμεύομαι και το λέω καθαρά, το λέω ουσιαστικά. Δεσμεύομαι ότι θα βάλω τέλος σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, γιατί δεν μπορούμε να ζούμε την παραβατικότητα και πολύ περισσότερο την αδιανημία για τη δημόσια υγεία. Στη Δυτική Αττική ζήσατε και ζήσαμε όλοι τον πόνο. Πληρώσαμε με απώλειες πριν 1,5 χρόνο, κυρία Δήμαρχε, αλλά και όλοι εμείς το ζήσαμε σαν να είναι το δικό μας σπίτι, η δικιά μας πόλη, οι δικές μας οικογένειες. Δεκάδες απώλειες ανθρώπινων ζωών μέσα από την ανικανότητα της περιφέρειας αλλά και του κράτους να θωρακίσουν με αντιπλημμυρικά έργα την περιοχή. Είδαμε να συγκρούονται για την απόδοση ευθυνών υπηρεσίες, το κράτος, χρονικές περίοδοι, ποιος φταίει, ποιος κατάθεσε και γιατί δεν κατάθεσε, αλλά στο τέλος τίποτα δεν άλλαξε. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ακόμα και σήμερα η περιφέρεια ουσιαστικά διαφορεί για μια αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής. Αντί να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητά της, μετά από αυτό που συνέβη ως ακραίο γεγονός, ως μια ακραία κατάσταση που ζήσαμε στο πετσί μας, διαθέτει περισσότερα χρήματα από τον προϋπολογισμό της σε έργα αστικών αναπλάσεων στους Δήμους παρά στα αντιπλημμυρικά. Και δεν το λέω εγώ. Το λέει ο προϋπολογισμός στη διάβγεια, στον οποίο κάθε ένας από εμάς, από εσάς, μπορεί να προσφύγει. Μια ματιά στα νούμερα του προϋπολογισμού το 19 αναδεικνύει αυτή την μεγάλη αλήθεια. Αναδεικνύουν δηλαδή την υποκρισία
της απερχόμενης Περιφερειάρχου και της Περιφερειακής Διοίκησης. Δυστυχώς, όπως και στο παρελθόν, στην προηγούμενη διοίκηση του κυρίου Σγουρού, έτσι και σήμερα με την κυρία Δούρου, δίνουν περισσότερα λεφτά για τη βιτρίνα και λιγότερα για να προστατεύσουν τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών. Σε αυτή λοιπόν την παράλογη τακτική δεσμεύομαι, παρουσία όλων σας, θα μπει τέλος. Η ζωή των ανθρώπων και οι περιουσίες των ανθρώπων έχουν μεγαλύτερη αξία από κάποιες δεκάδες ψήφους. Με συγκεκριμένα έργα και παρεμβάσεις, σε συνεργασία προφανώς με την επιστημονική κοινότητα, επενδύοντας πρωτίστως στην πρόληψη, όπως και εκ της θέσεώς μου και ως γιατρός οφείλω να κάνω και στο θέμα της υγείας, αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Φίλες και φίλοι, ανέφερα προηγουμένως ότι σημαντικός παράγοντας για να αισθάνεται ο πολίτης ασφαλής είναι να ζουν σε παρεμβάλλον οικονομικής προφανώς ασφάλειας. Δυστυχώς, τα στοιχεία στον τομέα της ανάπτυξης δεν είναι ενθαρρυντικά για τη Δυτική Αττική.